Στο σημερινό Minecraft βίντεο μπορώ να μετατρέψω mobs σε όπλα. Μπορώ να το κάνω αυτό σε αγελάδες, γουρούνια, iron golem, zombie και σκέλετο. Και πάμε να το δούμε αμέσως. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα Minecraft βίντεο. Σε αυτό το Minecraft βίντεο, όπως είπα και στο βίντεο, μπορώ να μετατρέψω mobs σε όπλα. Οπότε εδώ, όπως βλέπετε, τα έχω κάνει ωραία setup. Έχω βάλει εδώ ένα data pack. Αυτό το data pack, όπως είπα, θα το βάλω στην περιγραφή, όποιος θέλει να το δει. Και πάμε να αρχίσουμε. Εδώ πέρα μπορώ να το κάνω σε αγελάδα, σε γουρούνι, ζόμπι, σκελετών και σε iron golem. Πριν το κάνουμε όλο αυτό, χρειαζόμαστε αυτό εδώ το recipe και πάμε εδώ να φτιάξουμε. Είναι σαν ένα κινητό. Με αυτό το κινητό μπορώ να το χρησιμοποιήσω σε ζώα για να γίνουν όπλο. Όπως βλέπετε εδώ, structure block, weaponizer. Αυτό είναι ένα weaponizer τώρα και νομίζω με δεξί κλικ ή με αριστερό. Δεν ξέρω, θα το δοκιμάσουμε τώρα. Εδώ θα αρχίσω με αγελάδα. Α ναι, και κάτι ακόμα. Εδώ έχω βάλει 64 ζόμπια για να το δοκιμάσουμε σε ζόμπι αυτό το όπλο. Ωραία. Δεν έχουμε μια αγελάδα και... Και έγινε όπλο! Ωραία, κοίτα εδώ πόσο ωραίο είναι. Και το πήρα εδώ, πώς λέγεται, laser gun. Βλέπετε εδώ είναι αγελαδιστικό όπλο και πετάει lasers, ε. Πετάει laser μέχρι τόσο μακριά, λέει. Οπα. Α, κάτσε την grenade φάση. Οπα, 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 μη μου καταστρέψει το PC. Κοίτα εδώ τι κάνει, ρε. Τι πάρα πολύ OP. Βάζει και πολύ φωτιά. Αυτό με τη φωτιά δεν είναι καλό. Ωραία, κάτσε, τώρα πάμε να το δοκιμάσουμε. Θα βάλω εδώ τόσα ζόμπι. Για να δω πως πεθαίνω. Πεθαίνω γρήγορα ή όχι. Οπα. Ρε, γιατί ψοφάνε. Α, πέθανε ένας. Α, νομίζω δίνει και jump boost. Ρε φίλε, θα καταστρέψω όλο το μέρος εδώ. Ρε, δεν πεθαίνει. Κάτσε, γιατί πεθαίνει. Αυτό το όπλο δεν είναι πολύ OP τελικά από ό,τι βλέπετε. Βάζει όλο το μέρος σε φωτιά και τα ζόμπια δεν πεθαίνουν, ξέρω εγώ. Εγώ τώρα πρέπει να κλείσω όλες τις φωτιές ένα λεπτό. Ρε, έχει πάρει φωτιά όλο το μέρος. Ωρε, κάτσε γρήγορα να το φτιάξω. Λοιπόν, αυτό το όπλο της αγελάδας δεν είναι πάρα πολύ OP, αλλά άμα θες να καταστρέψεις ένα κτίριο ή κάτι, είναι ό,τι πρέπει. Εδώ όπως βλέπετε σταμάτησα τη φωτιά μου, καταστράφηκε όλος ο κόσμος να πούμε. Και όπως βλέπετε έτσι το κρατάει, είναι πολύ ωραίο. Και να δοκιμάσουμε άλλη μία εδώ. Κάνει ένα ήχο σαν νερού. Ρίχνει έτσι laser όμως. Και αυτό, ναι. Πάμε στο επόμενο όπλο. Λοιπόν, εδώ πέρα. Ωραία, να τα φτιάξω λίγο. Το επόμενο όπλο είναι από γουρούνι. Για να δούμε. Από ό,τι ξέρω, το γουρούνι είναι ένα σαν stick bomb. Και είναι poison. Ναι, ναι, stick bomb και είναι poison. Για να δοκιμάσουμε. Ε? Κάτσε τι μόλις έγινε. Πάμε μία στο creative mode. Πάρουμε και άλλα γουρούνια. Πάρω 64. Και ας το δοκιμάσουμε. Ω! Λάθος όπλο. Ωραία, πήρα. Και τώρα γιατί δεν τρώει damage. Α, το κάνει πώς, slowness και slowness. Και τώρα άμα το χώσω μια φάκο. Α, γιατί δεν OP. Νομίζω πρέπει να έχει πολλά από αυτά. Τα ψήνω όλα τα γουρούνια σε βόμβες. Ωραία, ελάτε εδώ. Ρε! Ωραία, ρίξουμε. Νομίζω απλά το κάνει slowness. Το poison δεν ξέρω που είναι. Κάποιο λόγο δεν έχει poison. Καλά, αυτά είναι sticky bombs και πρέπει να έχει πολλά από αυτά για να δουλέψει. Πάμε στο επόμενο όπλο. Το επόμενο όπλο είναι zombies. Για να δούμε τι μας κάνει αυτό. Ένα σπαθί. Plasma sword. Ωπα ρε. Κοίτα εδώ έχει ωραίο texture. Το plasma sword κάνει summon lighting σε zombie που χτυπάω. Όχι σε zombie, νομίζω σε τέρατα γενικά. Οπότε για να δούμε. Ωπα ρε, αυτό κάνει damage και σε μένα. Και έχει 3 δευτερόλεπτα cooldown. Ρε, θα πεθάνω κι εγώ ρε. Ε, καλά ρε φίλε.
Άμα το όπλο σε σκοτώνει, τώρα τότε τι είναι αυτό το πράγμα. Το ίδιο σου το όπλο σε σκοτώνει. Γελός. Α, και μου κάηκαν όλα τα πράγματα από το lighting. Τέλεια. Ωραία, τα έχω όλα έτοιμα εδώ. Τα όπλα τα πήρα πίσω. Αυτά θα τα φυλάξω για μετά. Μην τα χάσω πάλι. Και πάμε τώρα στο σκέλετον. Και το σκέλετον είναι bone bow. Είναι bow από κόκαλα. Οπότε για να το κάνουμε. Και αυτό είναι το bone bow. Το βάλουμε εδώ. Και σου δίνει βέλη όταν κάνεις right click. Οπα! Αυτό παίζει είναι το πιο OP, no joke. Απλά το σπαμάρω. Μα καλά, αυτό παίζει είναι το πιο OP απ' όλα. Κάτσε, πού είναι τα ζόμπι. Ω, έρχονται πίσω σε μένα τα βέλη. Κάνουν bounce πίσω. Χωρίς πλάκα, αυτό παίζει είναι το αγαπημένο μου μέχρι στιγμής. Και είναι full OP. Είναι άπειρα βέλη. Και απλά κρατάς το right click πατημένο. Το μόνο κακό είναι ότι κάνουν bounce πίσω τα βέλη. Και τώρα πάμε στο τελευταίο και πιστεύω το καλύτερο όπλο, του Iron Golem. Και εδώ το Weaponizer, για να δούμε το Iron Golem. Και το έκανε. Shield Wand. Αυτό το Shield Wand κάνει, πώς θα το πω τώρα, κάνει knockback ή τους κάνει push προς τα πίσω, τα τέρατα. Οπότε πάμε εδώ, κάνουμε push όλα τα τέρατα. Οπα. Είναι λίγο glitch. Οπα, είναι ωραίο αυτό, χωρίς πλάκα. Κοίτα εδώ, τα κάνω όλα push εκεί πίσω. Π.χ. αυτό είναι ωραίο όταν σου έρχονται πάρα πολλά και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Απλά το βάζεις εδώ. Τον έστειλα ρε. Ωραία, καείτε λίγο εσείς εδώ. Πρέπει να σκοτώσω εδώ. Οπα, μην πάρει φωτιά κανένα δέντρο πάλι και κλαίμε. Κλείστο γρήγορα. Ω, σόμπι. Δεν ξέρω, αλλά τώρα αυτό θέλω να πάω να το δοκιμάσω στο Elden Dragon. Θα πάω μια γρήγορη και θα τα πούμε εκεί. Λοιπόν, ήρθα στο Stronghold. Τώρα θα πάρω λίγα Golden Apples Enchanted. Θα πάρω και Armor. Πάρω Netherite Armor. Θέλω να δω πόσο εύκολο είναι να σκοτώσω το Elden Dragon. Πρώτον, θέλω να δοκιμάσω το Bow. Το Bow δεν ξέρω, μου αρέσει full. Και δεν πετυχαίνω τίποτα. Γιατί τον πετυχαίνει. Πες να είναι μπακαρισμένο. Αυτό. Ωπα ρε, τι γίνεται. Νομίζω δεν δουλεύουν για κάποιο λόγο στο Elden Dragon. Ωπα. Μακριά. Αυτό μου δουλεύει. Α, να πάρει, δεν δουλεύουν. Φυγέτε ρε από εδώ να πούμε. Και τέλος πάντων, αυτά ήταν τα όπλα. Δεν δουλεύουν δυστυχώς στο Elden Dragon. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε like, subscribe, με καμπανάκι, comment. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!